Καταλαβαίνω μόνο τη Σταματίνα με την οποία ταυτίζομαι, γιατί ζούμε το ίδιο δράμα. Με τη διαφορά ότι η Σταματίνα, ρε παιδιά, το φοράει και το παγετέ, το φοράει και το στραφταλιζέ, θα βάλει και τη φούστα. Εμένα το δικό μου το παιδί που δεν τα έχει δει ποτέ αυτά τα πράγματα μέσα στο σπίτι, πώς είναι δυνατόν να μου τα ζητάει και να μου λέει, θέλω να βάλει. Ανοίγει την ντουλάπα και μου φέρνει ό,τι παγιέτα μπορεί να έχω από απόκριε. Από προηγούμενε χρονιέ, από το οτιδήποτε. Κοριτσάκι, αγάπη μου, τι θα ήθελε να σου πει. Όχι, όχι. Δεν είναι, εγώ δηλαδή που το παρακολουθώ αυτό το έργο πολύ πριν έρθω στην εκπομπή, τη το λέω συνέχεια. Η Αλεξάνδρα είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να τον ντύσει από το πρωί στο βράδυ με την παγιέτα. Η Ελεονόρα δεν είναι. Συνήθω η κόρη βλέπει τη μαμά. Ναι. Και προσπαθεί και να ξυνιάσει. Ναι, επηρεάζεται. Είναι κόντρα ρόλο. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει, παιδιά. Έχει δίκιο ένα. Έχει κάνει το αντίθετο. Και η Κάλια έτσι βγαίνει. Καρναβάλι κάθε μέρα. Η Μαρία πρέπει να μην έχει κανένα φόρεμα παγκέτο, ναι, ναι, ούτε από απόκριε. Η Κάλια με την αντισύμματα που κάνει πάει κόντρα για την Αλεξάνδρα. Όλα τρικολόρε, όλα αυτά. Πώς γίνεται όμω να έχουν αισθητική, ρε παιδί μου. Δηλαδή κάνουν ένα mix and match καταπληκτικό. Μερικέ φορέ που παίζουμε στη Λίστρια, αυτό είναι το παιχνίδι μα, είναι όλο το, όπω και η Φλωρίντα, όλο το ρεκτριχιά από πάνω μέχρι κάτω, συντήσιμο στο τέλος και φωτογραφία για το Instagram. Ανοίγει, ρε παιδί μου, την ντουλάπα και κάνει κάτι συνδυασμούς που δεν μπορείς να τους φανταστείς. Μπορεί να έχει πάρει, παιδί μου, από τη μάνα σου, μπορεί να έχει πάρει την πεθερά σου, μπορεί να έχει πάρει την προγιαγιά σου. Μπορεί να κάποια πρόγονα σου να ήταν πολύ κοκέτα, ας πούμε, και να έχει πάρει από εκεί. Αγωνιστικό χαιρετισμός. Έχουμε αφήσει τα παιδιά ελεύθερα, παιδιά, και ενώ παλιά ήταν πιο είμαστε πιο καταπιεσμένα τα κορίτσια. Τώρα τα παιδιά είναι πιο ελεύθερα. Ναι, εμείς δεν είμαστε καταπιεσμένοι που έβαζε η μάνα μου το τζιν στην αυταλίνη το χειμώνα για να μην φοράμε τζιν. Εντάξει, παιδιά, δεν είναι. Μιλάμε για. Αλλάξαν και εποχές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλους και στη Σταματίνα Τσιμτσίλη. Και εγώ θέλω να πω και κάτι.